Σε απόγνωση βρίσκονται ελαιοπαραγωγοί της περιοχής της Αλεξανδρούπολης μετά την βιβλική, όπως την χαρακτηρίζουν, καταστροφή που προκάλεσε η πυρκαγιά των τελευταίων ημερών. Ποια είναι η εικόνα? Δύσκολη. Ναι. Πολύ δύσκολη. Mm. Κάηκαν πάρα πολλά λιόδοντρα, χιλιάδες εδώ στην περιοχή. Κόπη χρόνων όλων των ελαιοπαραγωγών εδώ. Και ξέρετε, και η ελιά είναι ένα δέντρο που δεν δίνει εύκολα ξανά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μία δεκαετία την έχουμε χαμένη με όλη αυτή την καταστροφή που έχει γίνει. Oh. Έχουμε πάρα πολλά δέντρα τα οποία είναι πάνω από το βουνό, τα οποία είναι όλα καμένα. Από την περιοχή, από το νοσοκομείο και από Παλαγία που είστε, που έχει δέντρα, από το νοσοκομείο μέχρι και τον Πλεώνα της Μάκρης. Mm. Φανταστείτε ότι η φωτιά σταμάτησε πάνω από το λατριβείο κύκλωπα στα 100 μέτρα. Oh. Και αυτό γιατί εμείς ήμασταν με μάνικες, mm. με βιντεοφόρα δικά μας. Φυλάμε 24 ώρες το 24ωρο βάρδιες εδώ στο λατριβείο, για να μην πλησιάσει φωτιά. Γιατί κάτω από εμάς είναι όλος ο αρχαίος Ελαιώνας της Μάκρης και καμιά 500 παραθρηστικές κατοικίες. Όπως τονίζουν μάλιστα οι ίδιοι, οι παραγωγοί ζητούν άμεσα απαντήσεις για την επόμενη μέρα στις καλλιέργειές τους. Να σας πω κάτι που, ναι, μας πληγώνει ακόμα περισσότερο. Ναι. Δεν έχει βγει κανένας να μιλήσει, κανένας από την κυβέρνηση, να μας πει, ρε παιδιά, είμαι μαζί σας, κουράγιο, τι είναι αυτό που συνέβη πάνω στην περιοχή, να έρθουν εδώ, να μετακινηθούν, να είναι μαζί μας, να συμπράττουν, τίποτα. Σιωπή. Τίποτα, μάλιστα. Και αυτό τίποτα. Είναι ένα παράπονο το οποίο κάνετε τώρα και ευλόγως. Εννοείται το κάνετε. Ότι είναι παράπονο. Γιατί είναι σαν να είστε μόνοι σας, κυρία Κελίνη. Μόνοι μας είμαστε. Αυτό, είστε μόνοι σας. Τα παιδιά, τα παλικάρια από την πυροσβεστική στείλανε βοήθεια μέχρι και από την Ρουμανία. Βλέπαμε τους Ρουμάνους, τους πυροσβέστες να βοηθάνε εδώ μαζί μας. Από όλη την Ελλάδα ήρθανε. Δεν ξέρανε πού είναι τα κτήματα. Τους παίρναμε τηλέφωνο και τους στέλνανε να πάνε, ξέρω εγώ, σε ένα σημείο πιο πάνω εδώ στο βουνό και δεν ξέραν πώς να πάνε. Τους πηγαίναμε εμείς. Σχετικές καταστροφές σε αγροτικές εκτάσεις καταγράφηκαν και στην περιοχή από Διαλεκτό μέχρι Αβραμιλιά, από την Πυρκαγιά στον Έστω. Υπάρχουν μεγάλες ζημιές. Από όπου πέρασε η φωτιά, η ζημιά είναι ολοκληρωτική. Ναι. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το Διαλεκτό μέχρι και, μέχρι και την Αβραμιλιά. Ναι. Που υπάρχει πολύ μεγάλη έκταση σε καμένα δέντρα, ελαιόδεντρα. Υπάρχουν ζημίες και σε άλλες καλλιέργειες. Πιστεύω ότι από εβδομάδα που θα έρθει η φυτάση και η φωτιά θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι. Γιατί πρωτίστως πιστεύουμε ότι προέχει η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη σωματική ακυρότητα, μετά οι περιουσίες και μετά οι αποζημιώσεις, οι καλλιέργειες.